Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Τη γη της ελιάς». Ακόμη μια συναρπαστική εξέλιξη έρχεται στο νέο κύκλο της σειράς. Ας ρίξουμε μια ματιά στις μεγάλες ανατροπές που πρόκειται να συμβούν. Στα νέα επεισόδια, η ζωή της Ειρήνης θα αλλάξει δραματικά. Μετά την απαγωγή της, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ο Δημοσθένης, απελπισμένος, θα προσπαθήσει να επαναφέρει την τάξη, αλλά βαθιά μέσα του ξέρει ότι η κόρη του δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Η Ειρήνη θα δείξει το σκληρό της πρόσωπο, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει. Θα βάλει στόχο να ανακαλύψει όλες τις αλήθειες που κρύβει ο πατέρας της και θα απομακρυνθεί από αυτόν. Η σχέση τους δεν θα επανέλθει ποτέ στην πρώτερη κατάσταση. Η αποφασιστικότητα της Ειρήνης θα επηρεάσει και τη σχέση της με τον Παρασκευά. Θα τον απομακρύνει από τη ζωή της, κρατώντας τον σε απόσταση. Θα του δείξει ξεκάθαρα πως αν εκείνος δεν τη θέλει, αυτή δεν τον θέλει 10 φορές. Η κρίση στη σχέση του ζευγαριού θα είναι αναπόφευκτη. Ο Παρασκευάς θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Ειρήνη όπως παλιά. Η Ειρήνη θα του ξεκαθαρίσει ότι αν δεν συμφωνεί με τους όρους της, η πόρτα είναι ανοιχτή και δεν θα τον εμποδίσει να φύγει. Ας περάσουμε τώρα στην απαγωγή της Ειρήνης. Αυτό το δραματικό γεγονός θα το δούμε από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του τέταρτου κύκλου. Κάτι που επιβεβαιώνεται και στο πρόσφατο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Όπως σας έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες, ο Δημοσθένης μετά την ανατίναξη του αυτοκινήτου του θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο μιας αντίπαλης συμμορίας από τη Βουλγαρία που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Δημοσθένης έχει εισέλθει στα χωράφια τους και παρά τα απειλητικά μηνύματα που λαμβάνει, συνεχίζει ακάθεκτος. Αυτή τη φορά όμως θα γευτεί τη δύναμη των αντιπάλων του με ένα διαφορετικό και πιο σοκαριστικό τρόπο. Στο τέταρτο κύκλο θα δούμε την απαγωγή της κόρης του, της Ειρήνης, για να του δείξουν ότι δεν αστειεύονται. Ο Δημοσθένης θα αναγκαστεί να έρθει σε συμφωνία μαζί τους για να σώσει την κόρη του. Στο τρέιλερ μάλιστα βλέπουμε αρκετά πλάνα από την αρπαγή της Ειρήνης. Γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι πίσω από όλο αυτό μπορεί να βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζής και η σύντροφός του η Νόρα. Οι σκηνές είναι γεμάτες αγωνία και μας προετοιμάζουν για συγκλονιστικές στιγμές. Εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ακόμη περισσότερες εξελίξεις και ανατροπές για τον τέταρτο κύκλο της αγαπημένης μας σειράς. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!